Είμαι η Διαμάντα Εκκλητικού, γεννήθηκα στην Πεγόρα, σε μια αξιόλογη οικογένεια, κτηνοτρόφων. Παντρεύτηκα στην Πεγόρα, από μια οικογένεια κυρίων, και η πεθερά μου και ο πεθερός μου και τα παιδιά τους είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Έκανα οικογένεια στην Πεγόρα. Δεν θέλω να πω καλά λόγια, απλά θέλω να πω ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, σημαίνω επανάσταση. Είχα έντονες ανησυχίες. Γεννήθηκα Πασόκ. Και γιατί γεννήθηκα Πασόκ? Γεννήθηκα Πασόκ γιατί είχα κρίση. Γιατί έβλεπα όλα αυτά τα καλά που προαναφέρα, τα οποία δεν θέλω να τα επαναλάβω. Το ότι κάναμε σπίτια, το ότι αποκτήσαμε στάδια αθλητισμών, το ότι αποκτήσαμε υγεία, το ότι αποκτήσαμε παιδεία, το ότι όλες οι μεγάλες τομές γίνανε επί Πασόκ. Απλά πράγματα, καθημερινά. Αυτά όμως αποκτήσαμε επί Πασόκ. Όλα καλά τα έκανε το Πασόκ? Όχι. Κυβέρνησε πολλά χρόνια και δεν τα έκανε όλα καλά. Έγιναν πολλά λάθη για τα οποία δεν είμαι περήφανη. Όμως, το ότι συνεχίζουμε να μένουμε όλοι εμείς σε αυτή την παράταξη, θεωρώ, παρά τη συρρήκνωσή της, ότι αυτοί που είμαστε εδώ και αυτοί που είμαστε στο χώρο, είμαστε αυτοί που πρεσβεύουμε το Πασόκ. Πρεσβεύουμε το Πασόκ του ήθους, των αξιών και των ιδεών. Έτσι θέλω να πορευτούμε και στη συνέχεια. Η μεγαλύτερη τομή όμως, για να λέμε αλήθειες, το Πασόκ την έφερε στη συμφιλίωση. Και απευθύνομαι στον νομό Φλόρινας, στον νομό μας, που σταμάτησε ο ρατσισμός, τα ίσα δικαιώματα για όλους, για γηγενείς και για πρόσφυγες. Είναι σημαντικά και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αν κάποιος σήμερα μας ρωτήσει, γιατί συνεχίζετε να είστε σε αυτόν τον χώρο? Γιατί σας είδαμε όλους. Σας είδαμε, κύριε Μητσοτάκη. Είδαμε την παραβίαση της προσωπικότητας, των υποκλοπών, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ρωτάτε για ποιο λόγο δεν θέλει ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, να συγκυβερνήσει μαζί σας. Δεν θέλει, γιατί του παραβιάσατε την προσωπικότητα. Και ο Έλληνας είναι ελεύθερος. Κύριε Τσίπρα, δεν είναι δυνατόν να ζητάτε συνεργασίες. Κοροϊδέψατε τον ελληνικό λαό. Με τα νταούλια, με τους ζουρνάδες, με το ναι, με το όχι, με τα κόκκινα δάνεια, με το ότι κλαίτε εκ των υστέρων γοερά για την πρώτη κατοικία και για όλα αυτά τα ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Ακούστηκαν πολλά πράγματα. Τα μεγάλα νομοθετήματα, οι προτάσεις και οι δεσμεύσεις του χώρου μας έγιναν εχθές από τον Πρόεδρο και από τον επίτιμο καλεσμένο μας, τον κύριο Παναγιώτη. Εμείς την ακούμε για απλά, καθημερινά, λαϊκά πράγματα. Τι να κάνουμε στη Φλόρινα για να αλλάξει? Για να μην διαμαρτυρόμαστε, για να μην παρηγκωμάμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να παράξουμε οικονομία και πρέπει να την παράξουμε εμείς. Δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Δεν θα το κάνει κανένας από μηχανής Θεός. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Δεν υπάρχει χρυσόσκονη. Υπάρχουμε εμείς. Εμείς που ξέρουμε να δουλεύουμε, που ξέρουμε να προσπαθούμε, που ξέρουμε να διεκδικούμε. Θα κάνουμε αυτό. Θα δουλέψουμε. Θα παράξουμε οικονομία. Πώς θα παράξουμε οικονομία? Έχουμε εξόρυξη χρυσού? Έχουμε σιδήρου? Έχουμε ουρανίου? Όχι, δεν έχουμε. Και αν έχουμε, δεν το ξέρουμε. Εξόρυξη λιγνίτη είχαμε. Βία έγινε ό,τι έγινε. Να πάει στο καλό για μένα και ο Λιγνίτης. Πολύ καρκίνος, πολύ αρρώστια. Πολύ καταστροφή του περιβάλλοντος. Πολύ καταστροφή της γης μας. Γη, ευλογία Θεού. Γεννάει ό,τι σπέρνεις. Αναπτύσσεται. Ανθίζει. Παράγουμε. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα προϊόντα μας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό που παράγουμε. Και οφείλω να πω στις πολλές διαδρομές μου και στους πολλούς αγώνες μου στο Αμίντεο, κατά ένα μικρό ποσοστό το έχουμε πετύχει αυτό το πράγμα. Το πετύχαμε με συνεργασίες. Το πετύχαμε με ομάδες παραγωγών. Το πετύχαμε γιατί κάναμε ένα βήμα παραπέρα. Αν μεταποιήσουμε τα προϊόντα μας, που κατά τόπο είναι διαφορετικά, θα φέρουμε προστιθέμενη αξία.
θα αυξήσουμε το ΑΕΠ της οικονομίας μας. Δείτε, σταφύλι στο αμύγδαλο, 100 χρόνια. Κρασί, μεταποίηση, κοινοποιία και συνεχίζει. Αναγνωρισιμότητα, αγροτουρισμός. Γιατί να έρθει κάποιος, γιατί να έχουμε ένα τρένο, ένα λεωφορείο, για ποιο λόγο να έρθει εδώ? Δεν έχει λόγο. Πρέπει να το κάνουμε εμείς. Τι πρέπει να κάνουμε? Τα παιδιά μας. Τα σπουδάζουμε. Τους λέμε να φύγουν, να μην ξαναγυρίσουν σε αυτόν τον τόπο. Καλώς ή κακώς κάνουμε αυτό. Να φύγουν, να πάνε πού όμως και αυτά. Αυτό που επενδύσαμε επάνω τους πρέπει να το φέρουν πίσω, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Τη μόρφωσή τους, την παιδεία τους που την πλήρωσε ο γονιός, την πλήρωσε το κράτος, θα πρέπει να τη φέρουν πίσω και να την αξιοποιήσουν. Πώς όμως, αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς. Δεν μπορεί να μας το κάνει κάποιος άλλος. Πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτα. Δεν είμαστε μηχανισμός, γίναμε ένα μικρό κόμμα. Ένα μικρό κόμμα που μείναμε αυτοί που αξίζουν τον κόπο και θα έρθουν άλλοι που αξίζουν τον κόπο. Θα πρέπει να απευθυνθούμε στα νέα παιδιά του 2006 που θα βγουν για πρώτη φορά να ψηφίσουν. Γιατί να μας ψηφίσουν, γιατί να μας επιλέξουν? Δεν έχουν λόγο. Έχουν λόγο να επιλέξουν αυτά που λέει ο Τσίπρας. Να μην υπάρχει κατώτερη βάση. Αυτό λένε τα παιδιά. Αυτό αντιμετωπίζουμε. Δεν πρέπει όμως. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά μας τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να ξέρουν και αυτά από τώρα τις υποχρεώσεις τους. Πρέπει να ξέρουν τι έχουν να δώσουν στον τόπο τους. Έτσι μεγάλωσε ο Έλληνας, με ήθη, με οικογένεια. Και όταν μιλάω για οικογένεια, να μιλάμε για όλους αυτούς που στα κριτικά χωριά μας έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους, οι ραγάδες στο πρόσωπο των γυναικών και οι ρόζες στα χέρια τους δεν τους αφήνουν να έχουν ούτε λίγα χρήματα να ανταπεξέλθουν τις υποχρεώσεις των εγγονών τους. Όλα αυτά πάντα με στεναχωρούσαν πάρα πολύ και με προβλημάτιζαν. Στεναχωριόμουν πολύ, αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβα κάτι. Για να είσαι καλά, πρέπει να είναι καλά και οι άλλοι γύρω σου. Το λέω και το εννοώ από τα βάθη της ψυχής μου. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένας καλά. Το Πασόκ έμαθε να είναι καλά όλοι μας. Αυτό θέλω να κάνω. Δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα. Δεν μπορώ να τάξω τίποτα. Θέλω να παρακαλέσω όλους εσάς, ειλικρινά, ότι μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους άξιους συνυποψήφιους του χώρου μας που εκπροσωπούν όλες τις κοινωνικές τάξεις και κάστες στην κοινωνία. Γιατί πραγματικά δεν είναι τυχαίο το ότι βρεθήκαμε και είμαστε συνυποψήφοι. Σημαίνει κάτι. Επιλέγουμε πάντα ανθρώπους που μας πάνε στην πλάτη, που έρχονται μια μέρα, που έρχονται κομίτες. Είμαστε υπεύθυνοι για τις επιλογές μας. Η Φλόρινα ήταν κάπως αλλιώς. Αλλιώς την είχα ζήσει. Αλλιώς τη φαντάζομαι, αλλιώς την οραματίζομαι, αλλιώς θέλω τα παιδιά μου. Και αφού ανοίξουν τα φτερά τους, για να μην τα δεσμεύσουμε, για να δώσουμε ελευθερίες στα νέα παιδιά, απλά να τους πούμε ότι είμαστε εδώ. Και δεν χρειάζεται να φεύγει κανείς για να είναι ευτυχισμένος. Μπορεί να αξιοποιήσει τον τόπο του. Τελικά διαπίστωσα ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω πουθενά αλλού εκτός από την Βεγόρα και από τη Φλόρινα. Αυτό θέλω να κάνω. Θα είμαι και σήμερα εδώ και αύριο. Να σώσουμε κανέναν δεν μπορούμε. Μπορούμε όλοι μαζί. Μπορούμε όλοι μαζί, γιατί η πολιτική πλέον πρέπει να χρησιμοποιούμε και μία ρίση στο τέλος. Και ποια άλλη από τις Μελίνες Μερκούρη? Η Φλόρινα δεν είναι η πόλη που τελειώνει η Ελλάδα. Είναι που αρχίζει. Και είμαστε εδώ όλοι μαζί για να γίνει τρανή. Να μεταφέρουμε τα προβλήματά της και να διεκδικήσουμε τη λύση τους. Μόνο αυτό μπορώ να κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.